Δεν θέλησα, κύριε, να βάλω άλλον για να σας κάνει μια πρόταση που από καιρό τη μελετώ. Με ενδιαφέρει τόσο που προτίμησα να την υποβάλω μόνος μου. Δίχως λοιπόν περιστροφές, σας λέω πως να με αξιώσετε να γίνω γαμπρός σας είναι εξαιρετική τιμή που σας παρακαλώ να μου την κάνετε. Πριν σας δώσω απάντηση, κύριε, σας παρακαλώ να μου πείτε αν είσαστε αριστοκράτης. Οι περισσότεροι, κύριε, δεν κομπιάζουν και πολύ μπροστά σε τέτοια ερώτηση. Απαντούν ορθά κοφτά, δίχως δυσκολία. Τον τίτλο με ελαφριά καρδιά τον παίρνουν και η συνήθεια επιτρέπει σήμερα την κατάχρηση αυτή. Εγώ δεν σας το κρύβω. Στο κεφάλαιο τούτο είμαι κάπως πιο λεπτολόγος. Βρίσκω πως η παραμικρότερη απάτη ντροπιάζει έναν καθώς πρέπει άνθρωπο και πως είναι λίγο ανανδρία να κρύβουμε ό,τι θέλει ο Θεός να γεννηθούμε. Να στολιζόμαστε στα μάτια του κόσμου με κλεμμένους τίτλους και να γυρεύουμε να περάσουμε για ό,τι δεν είμαστε. Οι πρόγονοί μου βέβαια πήραν έντιμα αξιώματα. Στο στρατό μου δόθηκε η τιμή να υπηρετήσω 6 χρόνια. Και όσο να είναι, έχω τον τρόπο μου ώστε να κρατώ την καλούτσικη κάπως κοινωνική θέση. Μα με όλα αυτά, δεν θέλω καθόλου να πάρω έναν τίτλο που άλλοι σαν και εμένα δικαιωματικά θα τον ζητούσαν. Και σας λέω καθαρά πως δεν είμαι αριστοκράτης. Το χέρι σας, παλικάρ μου. Η κόρη μου δεν κάνει για σας. Ορίστε. Αριστοκράτης δεν είσαστε. Την κόρη μου δεν την παίρνετε. Αχ, τι είναι το πάλι με τους αριστοκράτες σου. Πας και είμαστε εμείς εδώ με τον βασιλιά γενιά. Σώπα γυναίκα, βλέπω για που το έβαλες. Κρατάμε παλό εμείς οι δυο και όχι από καλούς νοικοκυρέους. Κι άιδες και την τσούχτρα. Και ο πατέρας σου έμπορος δεν ήταν σαν και το δικό μου. Στα κομμάτια του τη γυναίκα, πάντα της θα το πει. Αν ίσως ήταν έμπορος πατέρας σου, κακό δικό του. Για τον δικό μου όμως, μόνο αρνίδε λένε τέτοιο πράγμα. Που ένα σου λέω μονάχα, πως θέλω να κάνω γαμπρό αριστοκράτη. Άκουσε με, τις κόρες τους πρέπει ένας άντρας της σειράς της και καλύτερα για αυτήν ένα τίμιο παλικάρι, πλούσιο και καλοφτιαγμένο, παρά κανένας αριστοκράτης, ξεβράγοντος και σκυμομούρης. Πολύ σωστά, δεν βλέπει το αρχοντόπουλο του χωριού μας, το μεγαλύτερο μπλόμπλο και μπουνταλά που έχουν δει τα μάτια μου. Σώπας η γλωσσού, όλο και ξεπετιάζει εκεί που μιλούν οι άλλοι. Πλούτη έχω περίσει για την κόρη μου, τιμές μόνο θέλω και έχω σκοπό να την κάνω μαρκισία. Μαρκισία? Μάλιστα, μαρκισία. Ωχ, κύριε Λέισον. Είναι αποφασισμένα πράγματα. Είναι πράγματα όπου δεν θα στρέξω εγώ. Με το μεγαλύτερό σου ποτέ συμπεθεριό μη κάνεις. Δεν θέλω τις κόρες μου να τις χτυπάω γαμπρός για τους γονιούς της και να ντρέπονται τα παιδιά της να με φωνάζουν γιαγιά. Αν ερχόταν κάποτε στο σπίτι μου με την αρχοντική της καρότσα και στοχούσα να χαιρετήσει κανένα στη γειτονιά, θα βγαίναν την ίδια ώρα να πούν ένα σωρό αηδίες. Βλέπετε, θα έλεγαν, αυτή την κυρία Μαρκισία που μας κάνει την καμπόση. Είναι η κόρη του κύριου Ιορδάνη που πετούσε η καρδούλα της αν ήταν μικρή να παίζει μαζί μας τις κουμπάρες. Δεν ήταν πάντα της τόσο ψηλομύτα σαν τώρα. Και οι δυο παππούδες της είχαν εμπορικό εκεί κοντά στην πόρτα του Άινο Κέριου. Μάζεψαν βίος και βίος για τα παιδιά τους και ποιος ξέρει αν τα ακριβοπληρώνουν την ώρα αυτή στον άλλο κόσμο. Με την τιμιότητα δεν γίνεται κανείς τόσο πλούσιος. Δεν θέλω εγώ τέτοια κουτσομπολιά. Μόνο θέλω για την κόρη μου κοντολογής, έναν άνθρωπο που θα μου το χρωστά και χάρη που θα μπορώ και να του λέω. Κάτσε γαμπρέ μου να φας μαζί μου απόψε. Ορίστε εκεί στενοκεφαλιές. Να μένεις, θέλοντάς σου παρακατιανός πάντα. Φτάνω πια η αναλογή σου. Ο κόσμος να χαλάσει, η κόρη μου θα γίνει μαρκισιά. Και αν με παραφουσκώσεις, θα την κάνω και δόκισα.